Βρισκόμαστε στην πλατεία Ψηρή, σε μία από τις πιο παλιές τουαλέτες που έχει ο Δήμος. Και η κατάσταση, όπως βλέπετε, είναι αυτή που είδατε πριν. Γίνονται μεγάλες προσπάθειες από το προσωπικό. Εδώ πρέπει να σας πω ότι σήμερα που μιλάμε, το προσωπικό έχει μειωθεί πάρα πολύ, έτσι. Πριν 6-7 χρόνια ασχολούνταν με τα φοδευτήρια 70 περίπου άτομα και αυτή τη στιγμή είμαστε στα 30 άτομα. Έτσι, με όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μας, οι περισσότεροι έχουν φύγει με σύνταξη. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Καταρχήν έχουμε να κάνουμε με κόσμο, ειδικά εδώ στο κέντρο της Αθήνας, ο οποίος δυστυχώς δεν μπορεί να σεβαστεί ούτε το χώρο, την τουαλέτα, σαν τουαλέτα, ούτε και τον υπάλληλο, τον εργαζόμενο που κάνει αυτή τη δουλειά. Και έτσι αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα. Το προσωπικό από τα 30 άτομα, το 20 είναι έτσι, γυναίκες, μέχρι και παρενόχληση. Πήκε ο άλλος μέσα, ας πούμε, και της λέει η κοπελιά πόσο πάει, ας πούμε, και τέτοια πράγματα. Και ειδικά οι γυναίκες και οι κοπέλες που έχουμε, ας πούμε, δεν θέλουν, έτσι, φοβούνται να δουλέψουν και έχουμε τέτοια προβλήματα. Δηλαδή αντιμετωπίζουμε προβλήματα εργασιακά πλέον, έτσι, θέματα ασφάλειας. Πάκιο και γύρω-γύρω εκεί από την Ομόνοια, που δυστυχώς μπορώ να πω ότι το 80% των ατόμων που τη χρησιμοποιούν κάνουν αυτή τη δουλειά, είναι χρήστες. Και εκεί γίνονται και η διακίνηση, ας πούμε, και γενικά έχει γίνει ένα μέρος, ας πούμε, που μαζεύονται πάρα πολύ για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Ένα χαρακτηριστικό, ειδικά εκεί στη Βαρβάκιο, μέσα σε 5 λεπτά ξυλώσανε τις βρύσες που είναι μεταλλικές χρωμίου, τα σιφόνια από τους νηπτήρες, για να τα πουλήσουν προφανώς, να πάρουν τη δόση τους και ούτω καθεξής. Και όταν εκεί ο υπάλληλος πάει να πει κάτι, ας πούμε, τον απειλούν και φοβούνται, ας πούμε, να δουλέψουν κάτω από αυτές τις συνθήκες. Θέλω να πω κάτι για τους εργαζόμενους συνάδελφους, οι οποίοι πραγματικά δεν μπορείτε να φανταστείτε με τα μέσα που έχουν αυτή τη στιγμή τι δουλειά γίνεται στα φοδευτήρια της Αθήνας. Εκτός που σας είπα ότι έχουν μείνει το 30%, ας πούμε, της δύναμης, αυτό το 30% πραγματικά παλεύει τις περισσότερες τουαλέτες, δύο βάρδιες, αλλά υπάρχουν και 4-5 τουαλέτες του κέντρου που δουλεύουν και νύχτα, και εκεί χρησιμοποιούμε άντρες, βέβαια, το βράδυ δεν το συζητάμε, να δουλέψουν εργαζόμενες γυναίκες. Δίνουν τα πάντα για να υπάρχει αυτή η εικόνα που καταγράψατε.